μια σύμπτωση, μια αναλαμπή. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Πώς γίνεται η ομάδα αυτή η οποία είναι. Ποια ομάδα? Η ίδια ομάδα. Δεν σε απάντησε. Μισό λεπτό, μα δεν ρώτησα. Ρώτα. Είναι μια ανάσα από τις 8 καλύτερες του κόσμου. Έτσι λες εσύ. Έτσι λένε. Σε ένα κλικ. Έτσι λένε αυτοί σαν το Γαλάνι. Και είναι. Αυτοί που καταστρέψαν το ποδόσφαιρο. Γυμναστέ και Γαλάνι. Α, το Γαλάνι. Άντε ρε, λέγε παρακάτω. Α, τα δικαιώματα. Δεν το μιλάμε με γεγονότα. Ποιο την έβγαλε 8 στον κόσμο. Ρε. Δεν βγήκε. Ποιο άμπαλο την έβγαλε. Θα έβγαινε. Α, θα έβγαινε. Αν περνούσε. Ναι. Θα έβγαινε. Μάλιστα. Πώ γίνεται εκεί που έφτασε μια ανάσα. Ναι, ναι. Από τι 20 καλύτερε του κόσμου. Ναι, ναι. Να γίνεται μια τσιχηρότητα. Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμο, τα νήσι Φερόε έχουν 11 νίκες όλη την ιστορία. Δεν έχουν ούτε 50.000 πληθυσμό. Οι ποδοσφαιριστές είναι μόνο αεραστέχνες. Στο Κηλικείο ο ποδοσφαιριστής το άνοιξε γιατί είναι ο κηλικιάτορας της ομάδος. Κηλικιάρχης. Κηλικιάτορας δεν λέγεται. Εντάξει, γιατί. Κηλικιάτορας. Δεν είναι. Κάμουν και άλλοι γάτορας. Δεν είναι βιασμός της γλώσσας πάντως. Δεν είναι. Κηλικιάτορας. Λοιπόν, θα ακούσω ακόμα, ρε, και ευτυχώς που γινόταν Σάββατο παιχνίδι. Γιατί ευτυχώς? Γιατί δύο μπάρμαν είχαν δουλειά και δεν τους δώσανε ρεπό. Ναι, αυτά εδώ τα κρύα, τα λες εσύ, τα λέγα και οι κρύοι κρατικοδίαιτοι και πιάσαν ξανά δουλειά. Αυτοί οι κρατικοδίαιτοι, οι ήρωνες, βγαίνει ο δάσκαλος, μπαίνει ο μπάρμαν. Ήρωνες. Ναι, μα δεν, δεν είναι ναι, ηρωνεύεται τον άλλον το δεν ηρωνία, ρε φίλε. Φορά το εθνό σου μπορικό πρόσκυλο και κάνει από τον ψαρά. Μοιάζει με τον Μέση και τον Νεϊμάρ. Καλά σας λέει μια μέρα χθες. Άντε ρε Θημίκονε για διακοπές. Καλά τις συγκεκριμένες. Ρε μάλια. Καλά κάνει. Έχω κανένα κέρδος αυτή. Πλάκα ρε μου κάνει τζάμπα παίζει στην Αμφική. Λεφτά παίρνει. Μισό λεπτό ρε. Χαϊβάνι. Χαϊβάνι. Λεφτά παίρνει. Χαϊβάνι. Περίμενε. Δύο στοιχεία. Γρήγορα γρήγορα. Η εθνική ομάδα παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Ό,τι μάτς παίξει. Από το 1932 που ξεκίνησε και το 12 γκολ και 80 γκολ. Μέχρι το 2015. Δεν μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Γιατί η ιδιοσυγκρασία ελληνική, ο Έλληνας είναι λαμόγιο ναι. Και το μόνο που μπορεί να, πούμε, να καταφέρει στη ζωή του είναι μέσω κλεψιάς. Τα γκολ που φάγαμε χθες τα είδα. Περίμενε, ρε. Περίμενε, μην διάλυσε. Τα είδα. Βέβαια τα είδα και τα ανέλησα κιόλας. Άλλο σου λέω εγώ. Ο Έλληνας μπορεί να καταφέρει πράγματα μόνο μέσω κλοπής. Εντάξει. Και το 40 που πήγε στον πόλεμο, αέρα! Φόρασε πλάνο, δεν υπήρχε. Σαν τα βόδια τρέχανε εκεί πάνω στα βουνά. Και βαλούσανε. Δεν είχαν σχέδιο, δεν είχαν πλάνο. Στη μάχη μόνο... Τριπολιτάς πώς έγινε. Στη Τριπολιτάς. Μόνο Μεγαλέξανδρος είχε τακτική και πλάνο. Για μένα. Δεν τα ξέρεις καλά. Και τα άλλα ήταν καλύτερη. Και τα άλλα ήταν κλοπές. Λοιπόν, πρώτον αυτόν. Και δεύτερον. Οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στην εθνική ομάδα. Δηλαδή δεν καλύτερη, ανάγκη. Οι καλύτεροι προπονητές που είχε η Ελλάδα ποτέ είναι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ρεχάγκελ. Αυτοί οι δύο. Ο Σάντος. Ο Σάντος μια μικρογραφία. Είναι μια. Παίρνει λίγο από τη λογική. Οι δύο καλύτεροι προπονητές, Μέγας Αλέξανδρος. Ο Σάντος ο τρίτος. Και ο Ρεχάγκελ. Αυτή. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πω ο Λεωνίδας που κρατούσε τους Πέρσες τα Μπόσκα 300 άτομα, τους 100.000 που τους κρατούσαν εκεί στις θερμοκρασίες. Δεν ήταν καλή άμυνα. Θα σου πω όχι, όχι. Εκεί ήταν. Έρχεται ένα γαϊδούρι να με δίνει. Και λέω τι να κάνω, θα τα παίξω όλα για όλα. Θα κάτσω σε μια γωνία να τρώω λίγες. Θα τρώω λίγες, θα δίνω, θα κάνω, θα με κάνει μαύρο, θα βρω τρόπο μια πέτρα να μπουκάλει κτλ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Όλοι αυτοί οι παίκτες που παίξανε ρε ταγάρι, σε λέω ταγάρι, χαϊδευτικά, πες μου και εσύ ό,τι θες. Κανένας δεν έχει ανάγκη την εθνική. Κανένας δεν έχει ανάγκη την εθνική για να ανέβει να πάρει συμβόλαιο. Λάθος κάνεις. Άντε πάλι. Έγαμο το λάθος. Έχεις την άποψή σου. Λέω εγώ τι κάνω. Λέω εγώ του λέω ένας. Ο Καρνέης έχει ανάγκη την εθνική να κάνει συμβόλαιο σε μεγαλύτερη ομάδα. Όχι. Ο Τωροσίδης. Όχι. Ο Μανολάς. Όχι. Ο Παπασταθόπουλος. Όχι. Ο Σάμαρης. Όχι. Όχι. Ο Χριστοδουλόπουλος. Όχι. Όχι. Ο Μίτρογλου. Ναι. Ναι, από την εθνική. Ναι. Μάλιστα. Ο Καρέλης. Ναι. Ο άλλος που μοιάζει με το λουκάνικο το σκύλο. Πώς το λένε αυτά τα λουκάνικα τα σκυλιά. Εσύ τι λες. Που περπατάνε και κάνουν. Του ζώη απέναντι στο σπίτι που του μιλούσα κάθε μέρα. Ο Φετβαζίδης λοιπόν. Ο Φετβαζίδης όχι. Παίζει Ιταλία. Ναι. Ο Σταφυλίδης έκανε τη μεταγραφή. Όχι, έχει ανάγκη δεν. Έπιασε ταβάνι. Έπιασε ταβάνι. Διαφωνούμε. Εντάξει. Για μένα έχει αφήσει τον εαυτό του. Πάρα πολύ ωραία. Έχει πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα. Πάρα πολύ ωραία. Η μισή και πλέον χρειάζονται δουλειά. Λοιπόν, άρα λοιπόν η εθνική ομάδα. Έρχονται καινούργια παιδιά στην εθνική. Θα έρθει τώρα Λουκίνα, θα έρθουν τώρα κάτι Τζόχου, θα δει Κυριακίδη, θα σου δει εθνική σε λίγο καιρό. Αυτοί παίζανε αντίπαλοι με αυτό το νιόπα, ο οποίο βγήκε σήμερα σαν κλαμμένο να μην πω τι, στον Μπούζο, μόνο που δεν έκλαιγε. Παίζανε αντίπαλοι με τη Ζάκυνθο, ο Λουκίνας, ο Μπουκουβάλας και ο Μαντουβάλας. Παίζανε αντίπαλοι με τα σέρα στα διαλυμένα.
παίζανε αντίπαλοι, ξέρω εγώ, με το Ασού, με το Διαμαντόπουλο, το Γυμιακού κτλ. Ας. Το Σταύρο. Ναι, θα τους δούμε και αυτούς στην Αλφα Εθνική. Θα τους δούμε και αυτούς στην Αλφα Εθνική. Όπως και να έχει, ναι, οι μισοί και πλέον έχουν ανάγκη την Εθνική. Καμιά ανάγκη δεν έχουν, καμιά Εθνική. Αλλά είναι προσβολή για την Εθνική μας ομάδα αυτό το οποίο έγινε το Σάββατο. Το γιατί θα σου το πω αμέσως μετά. Να μου το πει να μάθω. Λοιπόν, αν θέλω.